Αντένε 936. Centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση. Δώρα Κοτσοπούλου μαζί μας. Δώρα καλημέρα. Καλώς ας. ήρθες. Καλημέρα Χρήστο γίνεται, σε είσαι, σένα και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε που ήρθες εδώ, ευχαριστούμε και για τα δώρα που μας έφερες και δίνουμε στους ακροατές μας σήμερα. Και βεβαίως θα μιλήσουμε και για το βιβλίο σου «Έρωτας στον ιστό». Ναι, έτσι είναι. Έρωτα στον ιστό. Ένα βιβλίο που γράφτηκε μετά από μία έρευνα, έρευνα τεσσάρων ναι. χρόνων. Ναι. Ε, με πολύ μεγάλη έτσι, αγάπη και ενδιαφέρον για τα προβλήματα που ελοχεύουν στο διαδίκτυο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε αναλυτικά για το βιβλίο και θα μας πεις ποια ήταν τα αεραθύρματα φυσικά, αλλά το πρώτο ερώτημα, Βρεδόρα, είναι πώς τα, πώς θα προλαβαίνεις. Είσαι συνάδελφος, είσαι και στο σπίτι, είσαι και παντού, γράφεις και το βιβλίο. Πώς τα προλαβαίνει. Ε, νομίζω, Χρήστο, όταν σου αρέσει κάτι, ναι. ε, κάνει και υπέρβαση για να γράψει κάτι που σου το αρέσει. Το ήθελες πολύ, έτσι. Ε, είναι... Ναι, το ήθελα πολύ, πραγματικά. Και τώρα που το σκέφτομαι, ότι τίποτα δεν χαρίζεται. Ναι. Όλα γίνονται με πολύ κόπο και μεγάλη προσπάθεια. Ε, κα... ε, νομίζω ότι κατέβαλα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να βγει, νομίζω, ένα καλό αποτέλεσμα. Πότε ξεκινάμε, λοιπόν, και με ποιο ερέθισμα, πριν τέσσερα χρόνια, λες. Πριν τέσσερα χρόνια, ε, βασικά το ερέθισμα μου το έδωσε ε, η παρακολούθησή μου που έκανα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ναι. Μου έδωσε το έναυσμα να γράψω κάτι διαφορετικό. Σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Ο συμπολίτη μας Νίκος Παναγιώτου, μου έδωσε βήμα να παρακολουθήσω μαθήματα και νομίζω ότι άνοιξαν οι ορίζοντες να γράψω κάτι δικό μου ε, μέσα από όλη αυτή, αυτή την εμπειρία που έζησα στο Αριστοτέλειο. Στη συνέχεια, η έρευνα που έκανα από διάφορα έτσι, θέματα μέσα από το διαδίκτυο, όλα αυτά μου έδωσαν στο προβάσμα μια, το έναυσμα να προχωρήσω να κάνω κάτι δικό μου και όλα αυτά να τα διατυπώσω στο χαρτί και στη συνέχεια ε, να, να το βγάλω, να το δημοσιοποιήσω και να, να μάθει ο κόσμος, μικροί, μεγάλοι όλοι, ότι μέσα από το διαδίκτυο ελοχεύουν πάρα πολύ κινδύνοι. Είναι λοιπόν, και την, θα λέγαμε, διδακτική του πλευρά αυτό το βιβλίο. Ναι, έχει και τη διδακτική του Είναι πλευρά. Είναι διδακτική του πλευρά που, αν ξεφύγει. Ε, μετά μετανιώνει για κάποια πράγματα. Και Δώσε σε... μα λίγο το περίγραμμα τώρα του βιβλίου. Είναι αυτοτελεί ιστορίε που δένονται αρμονικά Ιδικά η μία με την του. άλλη. Ε. Ναι, ναι. Ε, βασικά έβαλα πρωταγωνίστρια εμένα, γιατί δεν μπορούσα να βάλω ούτε μία δημόσια υπάλληλο ε, από την έρευνα που έκανα, ή, ούτε μία ε, πολίτρια που ναι. αντιμετώπισαν διάφορε καταστάσει. Έβαλε πρωταγωνίστρια εμένα, που έκανα μετά, το έδεσα και έγινε μεθιστόρημα. Ναι. Και στην πορεία ε, περνάω διάφορα μηνύματα, μάλλον είναι αφύπνιση συνειδήσεων και κινδύνων που ελοχεύουν μέσα από το διαδίκτυο. Γι' αυτό και ο ιστός. Ο ιστός είναι το διαδίκτυο. Είναι... Ο ιστότοπο είναι η ιστότοποι, μάλλον οι επικίνδυνη. Ναι, αν ξεφύγει, όντω Χρήστο είναι επικίνδυνη. Και το έρωτα με την καρδιά ανάποδα, γιατί. Όπω το βλέπω στο εξώφυλλο. Ναι, γιατί χρήστος στο ίντερνετ δεν υπάρχουν αγάπες και έρωτες. Υπάρχει εκμετάλλευση, υπάρχουν κίνδυνοι και όλα αυτά, αν δεν τα σκεφτείς λογικά, θέλουν μια, ε, μια αντιμετώπιση με προσοχή όλα αυτά. Και εμείς από τις δυσκολίες όλοι οι άνθρωποι, από τα προβλήματα που βιώνουμε, θέλουμε και κάτι να ακούσουμε, θέλουμε να ξεφύγουμε λίγο από όλα αυτά και το ίντερνετ και βασικά το facebook μας έχει γίνει Τα κοινωνικά δίκτυα γενικότερα. επικοινωνίας πλέον. Στο βιβλίο σου βλέπω ότι είναι αληθινές ιστορίες. Το γράφεις και το τονίζεις. Αληθινές ιστορίες. Είναι αληθινές ιστορίες που συνέβησαν κάπου στην Ελλάδα ή είναι αληθινές ιστορίες που μπορεί να συνέβησαν και εδώ στην Καστοριά. Συνέβησαν και εδώ στην Καστοριά, Χριστό. Ναι. ναι, από χωριά, απομακρυσμένα που δεν είχαν με κάτι ή άλλο να διασκεδάσουν. Και επικράθηκα πάρα πολύ γιατί είναι οικογένειε που διαλύθηκαν και όλα αυτά τα έχω Μάλιστα. μάθει. Και επικράθηκα γιατί, κακά τα ψέματα, ισοπεδώνονται κάποιε αξίε και αυτέ τι αξίε δεν πρέπει να τι ισοπεδώνουμε. Πόσε ιστορίε είναι συνολικά, δωρά, ε, Είναι τέσσερι ιστορίε. Τέσσερι ιστορίε. Που δ... δένονται, επαναλαμβάνω μεταξύ του. Γι' αυτό και είναι πολύ ευχάριστο να διαβάσει. ...όλο το βιβλίο και μάλιστα αν αρχίσεις θα το τελειώσεις κιόλας. Δεν υπάρχει. Είναι βανάγνωστο, Είναι με, με πολύ ωραία μηνύματα, με πολύ ωραίες προτάσεις. Ε, έχει, ε, θέλω και να κάνω κάποια διευκρίνηση ναι. ότι μέσα στο βιβλίο υπάρχουν... ...αναλόγως με τη θεματολογία υπάρχει mm. και η ανάλογη ε, ζωγραφιά... Πώ τα έχει επιμεληθεί αυτά. Ναι, μια οικαστική δημιουργία που την επιμελήθηκε η Δόρα Ιχαρήτονο με πολύ μεγάλη αγάπη Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Και με πολύ μεράκι, δηλαδή κάθε θεματολογία. Η Δόρα τα έχει κάνει αυτά, είναι πραγματικά και πάρα πολύ όμορφα. Ναι, είναι αναλόγω το θέμα. Έχει και την ανάλογη εικονογράφηση. Και ε, θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι ανάλογο και με το θέμα υπάρχει και ποίημα. Ναι. ναι. Που το ποίημα το έγραψε η, η Θεοχάρη, η Φανή. Α, έχουμε και συμμετοχή. Η Φανούλα μου. Μάλιστα. Ναι, υπάρχει ποιήτρια που έχει γράψει πάρα πολύ ωραία ποίηματα και βασίζονται και αυτά πάνω στο βιβλίο. Οπότε Χρήστο δεν είναι ένα απλό πόνημα, έχει μέσα... Τι δημιουργίε, τι οικαστικέ που έχει κάνει η Δόρη Χαρήτονο, έχει το ποίημα που έχει γράψει η φανούλα μου, η, θε, η Θεοχάρη, χάρι, ναι. που όλα αυτά έγιναν με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι. Τώρα, ε, το βιβλίο κυκλοφορεί. Ε, έχει έχει κάποιου μήνε, νομίζω, έτσι. Όχι, ένα μήνα έχει. Ε, 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 τέλ, δύο δύο μήνε πριν. Ε, τέλη Μαρτίου κυκλοφόρησε. Τέλη Μαρτίου, τέλη Μαρτίου. Ε, κοντά ναι. στου ε. δύο μήνε. Πώ είναι η ανταπόκριση, δηλαδή πώ το είδε ο κόσμο, πώ το διάβασε ο κόσμο, τι σου λέει. Ε. Βασικά Χρήστο, θέλω να ευχαριστήσω και δικού μου ανθρώπους ναι. που με τίμησαν, που θέλησαν να πάρουν μια μεγάλη ποσότητα βιβλία ναι, ναι. Ε, κάποιοι φορεί κάποιοι δικοί μου άνθρωποι και θέλω δημόσια να, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκαν, που με στήριξαν και πήραν κάποια βιβλία Ναι, να πούμε ότι δεν το κάνεις για ε, τις πωλήσει του βιβλίου δεν το για τις πωλήσει. το ουσιαστικά γιατί το έχεις Ανάγκη αλλά και ένα βιβλίο και τα έξοδα του έτσι Ναι έχει πάρει Οπότε πάθει. καλά κάνεις και το λες για τους ανθρώπους που βοηθάνε Ναι με βοήθησαν πάρα πολύ και οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτού. Και στην πορεία μετά έβγαλα έτσι ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων Έγινε μετά τα διένυμα στα πέντε βιβλιοπολία της περιοχής μας Μάλιστα θα μπορούμε να το βρούμε λοιπόν σε πέντε βιβλιοπολία τη περιοχή μα. Αν και... θέλεις θέλει να τα πει κιόλα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν τα έχει όλα, μην ξεχάσει κάποιον. Ναι, μην ξεχάσω κάποιον, κάνω κάποιο λάθο. Θέλω βα... βασικά να του ευχαριστήσω όλου δημόσια ε, τα βιβλιοπολία. Δεν θέλω να κάνω κάποιο λάθο, γιατί όντω μπορώ να πω ότι έχω και ένα τρακ. Εντάξει. Αλλά προσπαθώ. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Προσπαθώ να το αποβάλω. Αν είναι δυνατό, θέλω να αισθάνεσαι πάρα πολύ Αισθάνομαι αναδύω, είσαι άνετα. Αισθάνομαι άνετα. μα και σε αγαπάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευκολοδιάβαστο, λοιπόν το βιβλίο. Ε, θα πάτε στα βιβλιοπολία να το, να το αγοράσετε και πραγματικά τώρα που πιάνει και το καλοκαιράκι και θα είμαστε ίσως και σε κάποια παραλία δώρα. Νομίζω ότι θα περάσει η ώρα μας τόσο ευχάριστα και τόσο δημιουργικά. Θέλω να πω, Χριστό, ότι μέσα από το βιβλίο τρεις ιστορίες είναι δικές μου. Ωραία. Είναι το ταξίδι στην Καστοντενούπολη, να ναι. πω. Ε, είναι μετά παγκόσμια ημέρα βίας, ναι. κάτι που με ενόχλησε μικρή όταν ήμουν. Και το τέλος που δεν έχει καμιά σχέση με όλη την ιστορία που γράφει το βιβλίο. Είναι πολύ διαφορετικό και οπότε θα, κρατ... θα κρατήσει τον αναγνώστη μέχρι τέλους αγωνία να δει τι θα γίνει στο τέλο. Όλο αυτό νομίζω είναι καλό. Σου δίνει έτσι ε, την ευκαιρία να το διαβάσει μέχρι τέλους Οπότε ε, έχει δρόμο μπροστά του ακόμη, αλλά θέλω να σε ρωτήσω αν στο μυαλό σου μπαίνει ήδη η ιδέα, γιατί θέλει και την πορεία του ένα βιβλίο, έτσι. Ε, θέλει τον χρόνο του για να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Στο μυαλό σου έχει και δεύτερο βιβλίο. Ναι ναι, ναι, γιατί. Θα το συνεχίσει. Το τέλο ναι. ε, είναι ένα τέλος που δίνει ε, το προβάδισμα, μάλλον την, το μεράκι, τη διάθεση να δει τι θα γίνει και στο δεύτερο. Μισό λεπτάκι. Εννοεί ότι ε, το επόμενο βιβλίο θα είναι συνέχεια ε, του πρώτου. Δεν θα είναι κάτι εντελώ διαφορετικό, θα, θα είναι ουσιαστικά... Θα είναι στην αρχή συνέχεια του πρώτου... Ναι... Για να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θα γίνει με τον έρωτο ναι. τον Ιστό... Στον Ιστό και μετά υπάρχει και μια άλλη ιστορία πάλι που την κάνω... Είναι στη διαδικασία έρευνας... Mm -hmm. Μάλιστα... Στη διαδικασία έρευνας και όλα αυτά... Ε, νομίζω ότι θα τα συγκεντρώσω. Ήδη είναι συγκεντρωμένα ήδη, στο μυαλό μου. Μισό λεπτάκι. Ήδη γράφει και το επόμενο. Ναι. Α, ήδη γράφει και το επόμενο. Ναι, ξεκίνησε και το επόμενο. Και νομίζω ότι τα πάω καλά. Αλλά εκείνο που με χαροποιεί πάρα πολύ, Χριστό, θέλω να πω ότι η κοινωνία τη Καστοριά με αγκάλιασε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και θέλω να την ευχαριστήσω και οι σύλλογοι και οι φορεί και όλα τα βιβλιοπολία και ο κόσμος έτσι μαγκάλιασε για αυτό το βιβλίο γιατί όντως είναι η αλήθεια που ζούμε το διαδίκτυο μας έχει γίνει τρόπο ζωής. Κυριολεκτικά. Ε, εκεί μπαίνουμε να μάθουμε όλες τις ειδήσει, γιατί πλέον δεν υπάρχει η επικοινωνία που είχαμε κάποτε. Τώρα όλα γίνονται με το διαδίκτυο. Και το Facebook βλέπω δηλαδή κάθε μέρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ε, πέρα από εργαλείο δουλειά για πάρα πολλού από εμά. Εμένα μας, είναι, είναι, εργαλείο δουλειά. Ναι, αλλά για πάρα πολλού είναι. ίσω είναι και μια ξεκούραση, ίσω είναι και Ξελιασιά. μια ανάπαυλα. Αλλά έχει του κινδύνου. Ελοχεύουν που κινδύνοι τρομερή Χριστό. Γιατί με την έρευνα που έκανα. Ε, μίλησα με πολλούς ανθρώπους και έζησαν πολύ δραματικές ιστορίες ε, Πρώτα-πρώτα, οικονομικά, ναι. δεύτερον, η ψυχολογία, όλο αυτό που έζησαν, που ήθελαν να ξεφύγουν από αυτά τα προβλήματα που ζούσαν και ήθελαν ναι. κάτι διαφορετικό να γνωρίσουν, στην πορεία έγιναν ακόμη πιο δύσκολα. Γιατί το διαδίκτυο πάντα θέλει, δηλαδή, με προσοχή. Με προσοχή και γιατί δεν ξέρεις τι κρύβει πίσω από αυτό. Είναι κάτι άγνωστο. Μπορεί να σου παρουσιαστεί όμορφα με ωραία λόγια και τα στην πορεία μετά σου βγαίνει κάτι άλλο γίνεται φιάλτης. φιάλτης είναι το διαδίκτυο όντω θέλει μεγάλη προσοχή γιατί το ζούμε το ζούμε Χρήστο. Μάλιστα τώρα όπως είπαμε έχει ξεκινήσει ήδη και το επόμενο αρχικά ω συνέχεια του πρώτου βιβλίου ε, με την υποδοχή που έχουμε από τον κόσμο με από, την αποδοχή που έχουμε από τους, από τους φορείς και Προστίδεσαι και εσύ τώρα στους ανθρώπους του τόπου μας που γράφουν ένα βιβλίο. Έτσι. Ναι, νιώθω όμως. Δεν είναι πάρα πολύ και στον τόπο μας έτσι. Αλλά νομίζω ότι καλό θα είναι να δώσουμε κίνητρα σε ανθρώπους που θέλουν να γράψουν κάτι. Να το τολμήσουν, να το προσπαθήσουν και να το πετύχουν. Ναι έτσι είναι ότι νομίζω έβαλε... Ξέρω ανθρώπους εγώ που θέλουν κάτι να κάνουν αλλά ή ντρέπονται, σου λέει πώς θα γίνει και τα λοιπά, ή σκέφτονται... Όχι, τολμήστε το, τολμήστε το, αφού σας αρέσει, για να αυξηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι άνθρωποι μπορούν να γράψουν κάτι σε αυτό το νόμο. Νομίζω, Χρήστο, ότι έβαλα ένα λιθαράκι, ένα συγγραφικό λιθαράκι, το λέω ταπεινά, γιατί θέλω, δηλαδή δεν θέλω να νιώσω κάποια έπαρση ότι κάτι έκανα, γιατί είναι δύσκολο. Απλά έφανα ένα λιθαράκι εδώ ναι. στον τόπο μας, ότι όλοι να κυνηγάμε τα όνειρά μας μπορούν να πραγματοποιηθούν, αρκεί να πιστέψουμε σε αυτά. Σε αυτά. Έτσι, μπράβο. Και αυτό, με αυτό νομίζω ότι είναι ο καλύτερος επίλογος να κάνουμε. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες ως εδώ σήμερα. Να πούμε δύο κουβέντες για, το, για τον έρωτα στον ιστό. Ε, να σε ευχαριστήσουμε για τα δώρα που δίνεις γιατί δυο βιβλία σου σήμερα θα δώσουμε για τους ακρόατες μας Εντάξει Και όταν έρθει ο καιρός να έχουμε το δεύτερο θα είσαι και πάλι εδώ μαζί μας Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις βήμα Χρήστο για να μιλήσω για το βιβλίο μου ε... Για τα πολιτικά θα μιλήσουμε άλλη μέρα Φυσικά για άλλη μέρα για τα πολιτικά και. Γιατί βασ... έρχονται πολλά. Έρχονται πολλά. Εκλογές, έρχονται έχουμε σε... και έχουμε σέρβει. Για άλλε εκλογέ. Το 2023, στι 13 Ποπο. Οκτωβρίου, έχουμε ναι. εκλογέ. Αμάν, αμάν, μην μου λε τέτοια. <συγλώσεις> λοιπόν, και θέλω να ευχαριστήσω ξανά ναι. του συμπολίτε μα τους μας που αγκάλεσαν αυτό μου το εγχείρημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώρα και εμεί ευχαριστούμε που ήρθε εδώ. Καλή συνέχεια στο βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ. Και καλή συγγραφή για το επόμενο. Αντένε 936. Σέντρα.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Σέντρα.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση.